Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Capital. Από τον τομέα της υγείας θα κάνουμε έναξε, κυρίες και κύριοι, καθώς είναι κρίσιμες οι επόμενες ημέρες. Καθώς ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος ανακοίνωσε την αναστολή των διαπραγματεύσεων με τον Οργανισμό Ασφάλειας Υγείας, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πέτρος Αχαθαγγελού χαρακτήρισε άγωνη τη διαβούλευση που έγινε μέχρι στιγμής με τον ΟΑΗ. Θέση στην ένταση πήρε ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου, αναφέροντας πως είναι έτοιμος να μεσολαβήσει ώστε να αρθεί το αδιέξοδο. Την αναστολή των διαπραγματεύσεων με τον Οργανισμό Ασφάλειας Υγείας ανακοίνωσε ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος. Σε δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε, ο πρόεδρος του ΠΙΣ Πέτρος Αχαθαγγέλου ανέφερε πως θα αρχίσει διάλογος με την πολιτική πλευρά, ενώ χαρακτήρισε άγωνη τη διαβούλευση που έγινε μέχρι στιγμής με τον Οργανισμό Ασφάλειας Υγείας. Φτάνει πια η αλαζονική αντιμετώπιση, ο εμπεγμός. Φτάνει πια η συκοφαντία. Ένας πόλεμος που αντιμετώπιζαν όλο αυτό το διάστημα για να αποδεχτούν μια κατάσταση που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο αδιέξοδο. Το μήνυμα των γιατρών, οι πέντε προϋποθέσεις αποτελούν την πηξίδα μας από εδώ και εμπρός. Οπότε και κάθε προηγούμενη διαδικασία άγωνης διαπραγμάτευσης με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας αναστέλλεται. Χρειάζονται πλέον πολιτικές αποφάσεις. Σύμφωνα με το ψήφισμα, απαιτείται αύξηση του προϋπολογισμού για το ΓΕΣΥ στα επίπεδα του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, η ασφάλεια των ασθενών και η βιωσιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Απαιτείται επίσης η εφαρμογή του νόμου, στον οποίο αναφέρεται ότι η διοικητική και οικονομική αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας. Ο αντιπρόεδρος του ΠΙΣ Μάριος Καραϊσκάκης ανέφερε στην εκπομπή Top Story πως στις επόμενες ημέρες οι πέντε προϋποθέσεις θα κατατεθούν στον Υπουργό Υγείας και θα πρέπει να υλοποιηθούν όλα. Εμείς, κύριε Υπουργέ, θέλουμε και τα πέντε. Μάλιστα. Με την οποιαδήποτε προσέγγιση για να μπορέσει να λειτουργήσει. Το πρώτο είναι επακόλουθο του τρία. Κύριε Υπουργέ, δεν θέλουμε αυξήσεις. Θέλουμε να μας ορίσετε την τιμή της μονάδας και την τιμή της ιατρικής μας πράξης. Ο κάθε γιατρός, ανάλογα με το τι κάνει, να αμείβεται γι' αυτό. Μα μου λένε, αν το κάνουμε αυτό, θα ξεφύγουμε από τον σφαιρικό προϋπολογισμό. Αυτό λέμε, ότι αν ξεφύγουμε, θα έρθεις να κάνεις συμπληρωματικό προϋπολογισμό. Ο ανώτερος λειτουργός του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, Άγγελος Τρόπης, ανέφερε πως ο οργανισμός θα συνεχίσει να επιδιώκει ουσιαστικό διάλογο, όμως μέσα στο νομοθετικό πλαίσιο. Τέτοιες τοποθετήσεις σίγουρα δεν μπορούμε να έχουμε έναν επικοδομητικό διάλογο, όπως επίσης δεν μπορούμε να έχουμε έναν επικοδομητικό διάλογο με τοποθετήσεις του τύπου έχουμε πέντε απαιτήσεις, αν δεν ικανοποιήσετε και τις πέντε δεν υπάρχει λόγος να συζητούμε. Αυτές οι θέσεις του ΠΙΣ και εμείς δεν έχουμε αρνηθεί να συζητήσουμε καμία θέση του ΠΙΣ εφόσον αυτή δεν παραβαίνει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Πρέπει να εφαρμόσουμε τους νόμους, τόσο σε σχέση με την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, αλλά επειδή αναφέρεται και στα θέματα της αυτονόμησης, υπάρχει και εκεί ένα νομοθετικό πλαίσιο, μάλιστα, το οποίο όλοι πρέπει να σεβόμεθα. Σε αυτό το σημείο αναμένεται ο καθορισμός συνάντησης του Υπουργού Υγείας Κωνσταντίνου Ιωάννου με τον ΟΑΗ και ΠΙΣ σε μια προσπάθεια εξέβρεσης λύσης στο αδιέξοδο. Σε ανακοίνωση, το Υπουργός Υγείας ανέφερε πως είναι έτοιμος να μεσολαβήσει ώστε να αρθεί το αδιέξοδο και οι δύο πλευρές να εμπλακούν σε ειλικρινή διάλογο, αφενός μεν για να κατησυχαστούν οι ανησυχίες του ιατρικού κόσμου, αφετέρου δε να διατηρηθεί φιλοσοφία και ο σχεδιασμός του ΓΕΣΥ, που είναι το αποτέλεσμα της συναντήληψης των κοινοβουλευτικών κομμάτων και αποτυπώνεται στην ομόφωνη ψήφιση των νομοσχεδίων τον Ιούνιο του 2017. Στην Αθήνα τώρα, κυρίες και κύριοι, και στην διμερή συνάντηση του Πρωθυπουργού της Ελλάδος Αλέξη Τσίπρα με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη στο περιθώριο της Τρίτης Ευρωαραβικής Συνόδου. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τον κύριο Τσίπρα για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, για την πρόσφατη συνάντησή του με τον κατοχικό ηγέτη Μουσταφά Κιντσί, αλλά και ειδικότερα για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που συμφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Γιώργος Φογκιανός. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Αθήνα, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι. Αρχικά από την συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και να δώσουμε και την σημασία της Ευρωαραβικής Συνόδου. Στην διμερή συνάντηση, όπως είπες και εσύ, Κωνσταντίνε, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με το Κυπριακό και την πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Ακιντή και ότι συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησής του. Παράλληλα, Κωνσταντίνο, ο Κύπριος Πρόεδρος ενημέρωσε τον Αλέξη Τσίπρα και για την επικείμενη συνάντησή του με την ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, την κυρία Τζέιν Χολ Λούτ.
Ενώ ανέφερε και τις απόψεις του για την αποκέντρωση των εξουσιών, υπογραμμίζοντας την σταθερή θέση της Έλληνο-Κυπριακής πλευράς για επίτευξη μιας λύσης λειτουργικής και διαρκούς στην βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας για ένα κράτος λειτουργικό και απόλυτα συμβατό με τα όσα η Ευρωπαϊκή Ένωση αξιώνει. Από την πλευρά του Κωνσταντίνου, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος επανέλαβε την αμέριστη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ίδιου του Πρόεδρου Αναστασιάδη για επίτευξη λύσης στο κυπριακό πρόβλημα. Να πούμε, Κωνσταντίνο, ότι νωρίτερα ο κύριος Αναστασιάδης πραγματοποίησε και ομιλία από το βήμα της Τρίτης Ευρωαραβικής Συνόδου Κορυφής, τονίζοντας ότι η ανακάλυψη των γονατσάκων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου δημιουργεί νέα δεδομένα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έστειλε και μήνυμα στην Τουρκία για την επίλυση του Κυπριακού, λέγοντας ότι η Λευκοσία αναμένει από την Άγκυρα να επιδείξει την απαραίτητη πολιτική αποφασιστικότητα για επίτευξη λύσης. Κωνσταντίνε. Μάλιστα, Γιώργο, όσον αφορά τώρα το στίγμα της σημερινής Ευρωαραβικής Συνόδου. Τονίστηκε σε αυτή την Τρίτη Ευρωαραβική Σύνοδο ότι η Ελλάδα ήταν πάντα σταυροδρόμι πολιτισμών και γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και τον αραβικό, στον αραβικό κόσμο. Στην συνάντηση αυτή παρευρέθησαν πλήθος πολιτικών αρχηγών χωρών από την ευρύτερη περιοχή, όπως το παρόν έδωσαν και ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, ο Μπόικο Μπορίσοφ, ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Παλαιστίνης, πλήθος ηγετών από τις αραβικές χώρες και τονίστηκε η ευρωπαϊκή και αραβική συνεργασία για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Κωνσταντίνε. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την δήλωση του και ο Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη. Η ανακάλυψη υδρογόνων ανθράκων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου δημιουργεί νέα δεδομένα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αισθάνομαι υποχρεωμένος να τονίσω τη σημασία που θα έχει, αλλά και τα συνακόλουθα και πολλαπλά ωφέλη τα οποία θα επιφέρει η επίτευξη μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του κυπριακού προβλήματος που από το 1974 μια μικρή χώρα όπως η Κύπρος βιώνει την διαίρεση. Στον πρώτο γεωτρητικό στόχο της Τουρκίας με την επωνυμία Αλάνια 1, βορειοδυτικά του Ακάμα, αναμένεται να τρυπήσει εντός της εβδομάδας το γεωτρύπανο Πορθητής, στο οποίο εργάζονται περισσότεροι από 200 ξένοι και Τούρκοι ειδικοί. Το ταξίδι του στην Ανατολική Μεσόγειο ξεκίνησε το τουρκικό γεωτρύπανο Πορθητής σαν ημέρα της 95ης επετείου ίδρυσης της Τουρκικής Δημοκρατίας. Ο Πορθητής αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη γεώτρηση στη Μεσόγειο εντός της εβδομάδας με καπετάνιο τον Τούρκο Υπουργό Ενέργειας και Φυσικών Μπόρο Φατσίκ Ντονμές. Σύμφωνα με Ναύτεξ που εξέδωσε η Τουρκία, η πρώτη τουρκική γεώτρηση θα πραγματοποιηθεί ανοιχτά της Αντάλιας 124 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ακάμα στο στόχο Αλάνια 1. Οι εργασίες του τουρκικού γεωτρύπανου θα αρχίσουν αύριο Τρίτη και θα ολοκληρωθούν στις 19 Απριλίου, ενώ ακολουθεί το δεύτερο τουρκικό γεωτρύπανο Τέψεα Metro 1. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη γεώτρηση, πρόκειται να εργαστούν περίπου 200 χώροι και ξένοι εμπειρογνώμονες. Ο Πορθητής μήκους 229 μέτρων είναι σκάφος γεωτρήσεων 6ης γενιάς και μπορεί να πραγματοποιήσει γεώτρηση υπό πολύ υψηλή πίεση σε βάθος 12.200 μέτρων. Η πρώτη γεώτρηση του Πορθητή θα φτάσει σε βάθος 2.600 μέτρων. Οι εργασίες του τουρκικού γεωτρύπανου στην περιοχή θα βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα προστασίας των τουρκικών πολεμικών πλοίων. Σε μια άλλη εξέλιξη, την περασμένη εβδομάδα η τουρκική πετρελαϊκή εταιρεία υπέγραψε συμφωνία 15 εκατομμυρίων δολαρίων με την εταιρεία Schlumberger με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των πετρελαιών. Με την ελόγω συμφωνία, η εταιρεία Schlumberger θα παρέχει τεχνητή βοήθεια στο τουρκικό γεωτρύπανο Πορθητής καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών του στην περιοχή. Αμοιβαία εμπιστοσύνη και ίση συμμετοχή στις αποφάσεις είναι τα βασικά στοιχεία μιας λύσης, ανέφερε σε δηλώσεις του ο Μουσταφά Ακιντζή, ο οποίος τόνισε ότι με την κάθοδο της κυρίας Λούτα αναμένει να ξεκαθαριστεί η μεθοδολογία και το περιεχόμενο. Ο κύριος Ακιντζή αναφέρθηκε ακόμη στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά και στην έννοια της χαλαρής ομοσπονδίας. Θα μας ενημερώσει η συνάδελφος Κωνσταντίνα Ρουσιά. Κωνσταντίνα, καλησπέρα και σας ακούμε. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό τύπο, ο κύριος Ακιντζή, είπε ότι με την έλευση της απεσταλμένης του Γενικού
Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναμένει ότι θα ξεκαθαρίσει και η μεθοδολογία και το περιεχόμενο. Η επερχόμενη διαδικασία δεν θα είναι ανοιχτού τέλους, όπως ανέφερε ο κ. Σακιτζή. Θα είναι μια διαδικασία που θα στοχεύει σε μια στρατηγική συμφωνία επικεντρωμένη στο αποτέλεσμα που δεν θα είναι ανοιχτού τέλους. Μιλώντας για το άνοιγμα του δοφράγματος Απλικίου, είπε ότι είναι το αποτέλεσμα ενός αγώνα εδώ και χρόνια, μιας υπόσχεσης που είχε δοθεί πριν από 3 χρόνια. Άρχισε, αλλά έγινε, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σακιντζή, για το άνοιγμα και των 2 δοφραγμάτων της Δερίνιας και του Απλικίου. Για το θέμα τώρα της κινητής τηλεφωνίας, είπε ότι είχε επίσης ληφθεί γι' αυτό απόφαση πριν από 3 χρόνια και παρά το ότι τεχνικά η τουρκοκυπριακή πλευρά ήταν έτοιμη, δεν υπήρξε πρόοδος. Σε αυτή την εποχή κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, πρόσθεσε. Όπως ανέφερε, Κωνσταντίνε, είτε βρούμε λύση, είτε όχι σε αυτό το νησί, που σίγουρα θέλουμε να βρούμε, όπως ανέφερε, το να περνάς την άλλη πλευρά σε αυτό το νησί όπου μαζί θα ζήσουμε και να μην δουλεύει το κινητό, δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει αποδεκτό, κατανοητό και να εξηγηθεί. Σε αυτό το θέμα εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη, ανέφερε. Η παροχή μας είναι έτοιμη για το κάθε τι, εδώ και 3 χρόνια το λέμε στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Τώρα για τις αναφορές περί χαλαρής ομοσπονδίας, ο Μουσταφά Κιτζή είπε ότι στη συνάντηση με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, ο πρόεδρος του είπε ότι αυτό στο οποίο αναφέρεται δεν είναι χαλαρή ομοσπονδία, αλλά να δοθούν αρμοδιότητες από την κεντρική κυβέρνηση στις πολιτείες. Σύμφωνα με τον κύριο Κιτζή, είναι το ίδιο πράγμα και δεν υπάρχει διαφορά, απλώς μόνο τα ονόματα είναι διαφορετικά. Αλλά τι είναι, ποιες είναι οι αρμοδιότητες? Αυτά δεν ήρθαν στις συζητήσεις υπό μελετημένη μορφή. Δηλαδή, ο κ. Αναστασιάδης δεν του έδωσε, όπως ανέφερε, μια συγκεκριμένη λίστα. Συζητήθηκε μόνος μια λέξη, μια έννοια, αλλά δεν του δόθηκε τίποτα αυτό. Τέλος, Κωνσταντίνε, ολοκληρώνοντας, ο κ. Σακιντζή επανέλαβε την θέση του ότι, όποιο και είναι το όνομα της λύσης, εάν θα υπάρξει ένα συνεταιρισμό στο νησί και αν οι συμφωνίες θα λαμβάνονται από κοινού, σε αυτές τις αποφάσεις είναι σημαντικό οι δύο πλευρές να έχουν ίση συμμετοχή. Πίσω και βάλει σε σένα. Μάλιστα, Κωνσταντίνε, να σε ευχαριστήσουμε. 2 τα σημαντικά στοιχεία, κυρίες και κύριοι. Αναμένεται η συνάντηση της Τζέν Χολούν με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου. Ενώ θα αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει οποιαδήποτε συνομιλία επαφή του κατοχικού ηγέτη με τον Τούρκο πρόεδρο, καθώς ο Μουσταφά Κιντζή βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη με αφορμή τα εγγένεια του νέου αεροδρομίου. Άρα είναι πολύ σημαντικό να δούμε αν θα υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη ή συνάντηση του κατοχικού ηγέτη με τον Τούρκο πρόεδρο, συζήτηση για τα περαιτέρω βήματα στο Κυπριακό. Να αναφέρουμε, κυρίες και κύριοι, ότι οι στρατιωτικές ασκήσεις πραγματοποιεί η Κυπριακή Δημοκρατία και το Ισραήλ από τις 29 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος στρατιωτικής συνεργασίας των 2 δημοκρατιών. Οι ασκήσεις διεξάγονται εντός του FIR Λευκωσίας και σε μεγάλο τμήμα του χερσαίου χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε αυτές συμμετέχουν επίγεια και εναέρια μέσα της Εθνικής Φρουράς και των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων. Στην οικονομία τώρα, με ρυθμούς ανάπτυξης πέραν του 3% θα κινηθεί η κυπριακή οικονομία την επόμενη τριετία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό του 2019 ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών, ενώ απέρριψε τοποθετήσεις για ύπαρξη φούσκας στην οικονομία. Θα μας ενημερώσει ο συνάδελφος Μάριος Καμιναρίδης. Μάρια, καλησπέρα και σας ακούμε. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ο Υπουργός Οικονομικών ετώνησε ότι είναι προπολογισμός χωρίς ελλείμματα, χωρίς υπερβολές, χωρίς λάθη του παρελθόντος, τα οποία πλήρωσαμε ακριβά. Με λελογισμένες δαπάνες, με λελογισμένη μειώση φορολογιών, ένας προπολογισμός ο οποίος προσφέρει σταθερότητα και ασφάλεια. Ο Χάρης Γεωργιάδης ανακοίνωσε, μειώνονται και απλοποιούνται η διαδικασία για τέλη χαρτοθύμων. Αναπροσαρμόζονται τα τέλη κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα, μειώνονται η έκτακτη φορολογία των τόκων της άμυνας από 30% στο 17%, θα καταστεί υποχρεωτική η δήλωση υπεροσιακό στοιχείο, αφού το παράθυρο το οποίο υπήρχε σήμερα στα έσοδα κάτω των 19.500 ευρώ αποτελεί παράθυρο φόρο διαφυγής. Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε η ανάπτυξη θα φτάσει στο 4% του ΑΕΠ. Ωστόσο, αν υπολογιστεί η αύξηση για τα τελευταία δεκαετία, τότε περιορίζεται στο 0,47%. Η ανεργία μειώθηκε στο 7,3%. Ο αριθμός των εργαζόμενων αξίθηκε κατά 4%. Μάλιστα. Και έκανε μια μικρή αναφορά για εσωτερικούς
κινδύνους και εσωτερικούς κινδύνους. Και μάλιστα είπε ότι έναν άταχτο Brexit και ένα πρόβλημα στην Ιταλική οικονομία μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα και οι εσωτερικοί κίνδυνοι, τα μη ξεβρετούμενα δάνεια που φτάνουν στο ύψος των 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Τέλος να αναφέρω, τα έσοδα του κράτους για το 2019, Κωνσταντίνε, θα φτάσουν στο 8,55 δις ευρώ, τα έξοδα θα φτάσουν στο 7,91 δισεκατομμύρια ευρώ. Μαρία, σημαντικές ήταν οι αναφορές και του Υπουργού Οικονομικών όσον αφορά το σχέδιο εστία, καθώς αναμένεται, όπως ανέφερε, εντός Νοεμβρίου να λάβει το πράσινο φως από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και διευκρίνησε ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές, ριζικές αλλαγές. Έτσι ακριβώς, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι, ο Χάρης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι αναμένεται η έγκριση εντός Νοεμβρίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Σχέδιων. Ξεκαθάρισε ότι η βασική φιλοσοφία και οι βασικές πρόνοιες δεν θα αλλάξουν. Ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι τα δάνεια οποιοδήποτε αξίας για κύρια κατοικία φτάνουν στα 13,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα δάνεια με εξασφαλισμένη υποθήκευση φτάνουν για ποσό μέχρι 350.000 ευρώ ανέρχονται στα 8,7 δισευρώ. Από αυτά το 40%, δηλαδή 3,5 δις, είναι μη ξεπρετούμενα δάνεια και αφορούν 15.000 δανειολήπτες. Και να αναφέρω, από αυτά το 1 τρίτο προέρχεται από το συνεργατισμό. Τώρα, για το σχέδιο εστίας, με την άδεια σου για 30 δευτερόλεπτα, το κράτος στο πλαίσιο της λειτουργίας του σχέδιου εστίας κάθε χρόνο 25 χρόνια θα βάζει το ποσό 33 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Σημείωσε ο Υπουργός Οικονομικών ότι το περίπου δεν μπορούν το οικογενειακό εισόδημα να ανέρχεται άνω των 50.000 ευρώ. Αυτοί είναι οι δικαιούχοι, έτσι, για να έχουν το σχέδιο εστίας. Η ιδιωτική πρώτη κατοικία δεν μπορεί να έρχεται πάνω από 350.000 ευρώ. Το σχέδιο αναμένεται να έχει σε πλήρη εφαρμογή 1η Ιανουαρίου του 2019, Κωνσταντίνα. Να σε ευχαριστήσουμε. Καλή σου συνέχεια. Με τρεις βαρυσήμαντες καταθέσεις ολοκληρώθηκαν οι σημερινές διεργασίες της Ενεπιτικής Επιτροπής για την κατάρρευση του συνεργατισμού. Ενώπιον τις κατέθεσαν ο πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Πανίκος Δημητριάδης, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Χαρίλαος Σταυράκης και ο πρώην Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας Συνεργατικών Εταιριών Κωνσταντίνος Λύρας. Κατάθεσεων συνέχεια σήμερα ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για διερεύνηση των αιτιών κατάρρευσης του συνεργατισμού. Ενώπιον της Επιτροπής κατέθεσαν ο πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Δημητριάδης, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Χαρίλαος Σταυράκης και ο πρώην Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιριών Κωνσταντίνος Λύρας. Η διαδικασία ξεκίνησε με την κατάθεση του Κωνσταντίνου Λύρα, ο οποίος επέρριψε στην Κεντρική Τράπεζα την ευθύνη της μη παύσης του Γενικού Γραμματέα της Πεστροβόλου, ο οποίος προέβαινε σε παρατυπίες διότι ήταν καθαρά αρμοδιότητα δική της που είχε την εποπτεία να παύσει τον γραμματέα ή τον διευθύντη της ΠΕ. Σε άλλη ερώτηση του Προέδρου της Επιτροπής, ο Τίης Πεστροβόλου δανειοδότησε εκατομμύρια τον Γενικό Διευθυντή της Συνεργατικής Ερωτοκρήτο Χλωρακιώτη και ότι αυτό αποτελεί ένα σκάνδαλο, αλλά και ότι ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Αθανάσιος Ορφανίδης ζήτησε την απομάκρυνση του γραμματέα της Πεστροβόλου. Ο ίδιος έστειλε επιστολή που εκθίαζε τον γραμματέα της ΠΕ Δημητράκη Σταύρου. Ο κ. Λύρας απάντησε ότι δεν μπορούσε να πει κακό λόγο για τον κ. Σταύρου, επιχειρώντας να αποσυνδέσει τα δάνεια του κ. Χλωρακιώτη από την κακή κατάσταση που επικρατούσε στη Πεστροβόλου. Ο κ. Λύρας κληθείς να δώσει εξηγήσεις για τις περιπτώσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων που παραχωρούνταν με μηδενικό τρεχούμενο λογαριασμό και ανέρχονταν σε μερικά εκατομμύρια στις ΠΕΑΧΝΑΣ, ανέφερε ότι ήταν αρμοδιότητα της Επιτροπίας να λάβει μέτρα, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή αρνείται να δώσει το θέμα στην αστυνομία. Μέσω τηλεδιάσκεψης κατέθεσε ο Πανίκος Δημητριάδης, πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος ανέφερε ότι τα κυριότερα προβλήματα στο συνεργατισμό ήταν η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η διαδικασία χωρίς επαρκείς εξασφαλίσεις, αλλά και ο έλεγχος των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Σε όλες τις τράπεζες υπήρχε μια χαλαρή ρύθμιση και εποπτεία που οδήγησαν στα γεγονότα του 2013, ανέφερε ο κ. Δημητριάδης, απαντώντας σε ερώτηση του Προέδρου της Επιτροπής. Σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσαν να ήταν πιο αυστηροί ή να γίνουν και κάποιες παραιτήσεις όταν διαπιστωνόταν ότι είχαν ευθύνη, τόνισε. Σε ερώτηση αν προέβη σε κάποιες παραστάσεις όταν ανέλαβε, ανέφερε ότι η κυβέρνηση υποχρεώθηκε να κάνει αίτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για στήριξη και για πρόγραμμα.
Όπως ανέφερε, έγινε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης που εγκρίθηκε από την Κομισιόν, τονίζοντας πως είχε σχεδόν καθημερινή επαφή με τον τότε Υπουργό Οικονομικών Βάσο Σαρλή για όλα τα θέματα του τραπεζικού συστήματος. Τέλος, κατέθεσε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Χαρίλαος Σταυράκης, ο οποίος ανέφερε ότι διαχρονικά ο συνεργατισμός προσέφερε πιο ψηλά ανταγωνιστικά καταθετικά επιτόκια, τα οποία κατά ένα έμεσο τρόπο επηρέαζαν και τα δανειστικά. Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Σταυράκης είπε ότι τα επιτόκια στην Κύπρο ήταν ψηλά το 2010 και το 2011, γι' αυτό έπεσε στο τραπέζι η ιδέα να εκδοθούν κάποια χρεόγραφα, αλλά η μείωση δεν ήρθε τόσο νωρίς όσο αναμέναμε, είπε. Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών είπε ότι όντως υπήρχαν φήμες ότι ο συνεργατισμός αντιμετώπιζε πρόβλημα, αλλά τότε ήταν μικρό, γι' αυτό είπα ότι μέχρι 200 εκατομμύρια ήταν η έλλειψη κεφαλαίων. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ανέφερε ότι ο συνεργατισμός μέσω της προηγούμενης κυβέρνησης πρόσφερε μακροχρόνιο δανεισμό στους Δήμους με πολύ χαμηλό επιτόκιο και για να ενισχύσουμε το συνεργατισμό, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει το επιτόκιο με τη συμφωνία των δύο μερών στο 1,5%. Αυτό το επιτόκιο θεωρήθηκε δίκαιο και σωστό, είπε. Πρόσθεσε ότι διαχρονικά όλες οι κυβέρνησεις δανείζονταν από τις τράπεζες και το συνεργατισμό. Αυτό δεν είναι κακό, διότι δεν δημιουργεί ανάγκη για πρόσθετα κεφάλαια. Νέα αεροπορική τραγωδία, κυρίες και κύριοι, σημειώθηκε στην Ινδονησία το πρωί, καθώς ένα αεροσκάφος Boeing 737 με 189 επιβαίνοντες έπεσε στην θάλασσα λίγα μόλις λεπτά μετά την απογείωσή του. Το αεροσκάφος, πριν εξαφανιστεί από τα ραντάρ, είχε ζητήσει να επιστρέψει στο αεροδρόμιο. Επιβατικό αεροσκάφος Boeing 737 με 189 επιβαίνοντες συνετρίβηκε βυθίστηκε στη θάλασσα ανοιχτά της Ιάβας, μόλις μερικά λεπτά μετά την απογείωσή του από την Τζακάρτα, την πρωτεύουσα της Ινδονησίας, και ενώ εκτελούσε πτήση με προορισμό την πόλη Πανγκάλ Πινάν στο νησί Μπαγκά. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Πολιτικής Αεροπορίας, το αεροσκάφος ζήτησε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο πριν χαθεί από τα ραντάρ. Δεν γνωρίζουμε αν και κατά πόσον υπάρχουν επιζώντες, δήλωσε ο Μουχάμαντ Σιάουγκι, επικεφαλής της Υπηρεσίας Έρευνας και Διάσωσης. Στην τρίμια που πιστεύετε πως ανήκουν στο αεροσκάφος, ανάμεσα τους καθίσματα επιβατών βρέθηκαν κοντά σε υπεράκτια πλατφόρμα διήλυσης πετρελαίου στη θάλασσα της Ιάβας. Στην τρίμια βρέθηκαν επίσης κοντά στο σημείο που βρισκόταν το Boeing όταν χάθηκε η επαφή με τους ελεγκτές εν αέρες κυκλοφορίας στο έδαφος, σύμφωνα με την επικεφαλής της Υπηρεσίας Έρευνας και Διάσωσης. Αξιωματούχος της Υπηρεσίας Ασφάλειας των Μεταφορών της Ινδονησίας είπε ότι δεν είναι ακόμα σε θέση να εκτιμήσει ποια ήταν τα ακριβή αίτια της συντριβής. Συνεχίζουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Την πρόθεσή του να αλλάξει την απάντησή του σε κάποιες κατηγορίες που αντιμετωπίζει και που παραδέχθηκε στις 13 Ιουνίου, εξέφρασε μέσω του δικηγόρου το 33χρονος Λοΐζος Ζιονίς, εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση της τυχερής δολοφονίας που διαπράχθηκε τον περασμένο Απρίλιο στον Στρόβολο με θύματα τον Γιώργο Χατζηγεωργίου και την σύζυγό του Ντίνα Σεργίου. Ανατροπή σημειώνεται στην πολύκροτη δίκη του διπλού φωνικού στο Στρόβολο, αφού ο δικηγόρος του φερόμενου εγκέφαλου της υπόθεσης Λοΐζου Τζονί ανέφερε ενώπιον του κακουργιού δικείου ότι ο κατηγορούμενος προτίθεται να αλλάξει την ομολογία του. Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν ενώπιον του μόνιμου κακουργιού δικείου, ο δικηγόρος του Τζονί, που ορίστηκε μετά από αίτημα για νομική αρρωγή, ανέφερε ότι ο πελάτης του θα αλλάξει την ομολογία του από παραδοχή σε μη παραδοχή σε κάποιες κατηγορίες. Υπενθυμίζεται ότι ο Τζονίς είχε παραδεχθεί τις 7 από τις 8 κατηγορίες που αντιμετωπίζει, ενώ αρνήθηκε ενοχή στην κατηγορία της διάρρηξης. Κατηγορούμενη στην ίδια υπόθεση είναι επίσης ο 23χρονος ετεροθαλής αδελφός του Τζονί, Λευτέρη Σολομού, η 21χρονη πρώην συμβία του Τζονί, Σάρα Σάμς, και ο 22χρονος Μάριος Χατζηξενοφόντος, οι οποίοι στις 13 Ιουνίου είχαν δηλώσει μη παραδοχή και στις 8 κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Και οι 4 μεταφέρθηκαν σήμερα από τις κεντρικές φυλακές όπου κρατούνται στο μόνιμο κακουργιό δικείο Λευκοσίας, το οποίο άρχισε την εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης που συγκλώνησε την κοινή γνώμη. Συνέχεια στην ακροαματική διαδικασία δόθηκε στις 5 Νοεμβρίου, ενώ όλοι οι κατηγορούμενοι θα παραμείνουν υποκράτηση. Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκοσίας προσήχθη 20χρονος σχετικά με υπόθεση παράνομης απόκτησης και κατοχής παιδικής πορνογραφίας. Θα μας ενημερώσει η συνάδελφος Χριστίνα Μάρκου. Χριστίνα, καλησπέρα και σ' ακούμε. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Στη σύλληψη 20χρονων από τη Λευκοσία για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας προχώρησε χθες η αστυνομία μετά από συγκεκριμένη πληροφορία που έλαβε το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, στην οικία του 20χρονου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 3 κινητά τηλέφωνα, 2 συσκευές αποθήκευσης ηλεκτρονικών δεδομένων και ένα εξωτερικό σκληρό δίσκο.
Ο 20χρονος βρέθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για εκδοσή διατάγματος προσωποκράτησης του σχετικά με διευρωμένη υπόθεση παρανόμης απόκτησης και κατοχής παιδικής πορνογραφίας, παρανόμης απόκτησης πρόσβασης σε παιδική πορνογραφία και διανομής παιδικής πορνογραφίας. Το δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα της αστυνομίας και εξέδωσε διάταγμα κράτησης εναντίον του 20χρονου για περίοδο 4 ημερών για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης. Μάλιστα. Χριστίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Περνάμε τώρα να δούμε άλλες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Σε μια σεμνή τελετή κατατέθηκε ο θεμέλιος λίθος της Νέας Πτέρυγας αποκατάστασης του μηλάθρου αγωνιστών της ΕΟΚΑ υπό την ονομασία Πτέρυγα Απόδημου Ελληνισμού. Θεμέλιο λίθο της Νέας Πτέρυγας Απόδημου Ελληνισμού του Ιδρύματος Μέλαθρων Αγωνιστών κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης και ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κύριος Χρυσόστομος ο Δεύτερος. Στο χαιρετισμό του κατά την τελετή, ο Πρόεδρος έδωσε τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα σταθεί αρρωγός όπως έπρατε πάντοτε, έτσι ώστε να συμβάλλει στο να επιτευχθούν οι στόχοι του μελάθρου αγωνιστών ΕΟΚΑ, καθώς και ο στόχος ανέγερσης της Νέας Πτέρυγας αποκατάστασης. Το έργο που σήμερα θεμελιώνουμε αποτελεί το νέο εγχείρημα και τη νέα προσφορά των αγωνιστών και, αν θέλετε, τη νέα έκφραση προσφοράς τους προς τον συνάνθρωπο. Η οικονομική επομένως συμβολή ως μια αλτρουιστική πράξη προσφοράς θα συνδράμει τα μέγιστα στην όσο το δυνατό ταχύτερη αποπεράτωση του έργου και στην εκπλήρωση των σκοπών αλλά και των στόχων που το Μέλαθρο υπηρετεί. Σήμερα υπηρετούν στο Μέλαθρο 120 άτομα. Στο ιατρικό τμήμα υπάρχουν όλες οι ειδικότητες που είναι αναγκαίες για σκοπούς αποκατάστασης και όχι μόνο. Το κόστος ανέγερσης και εξοπλισμού θα ανέρθει γύρω στα 6,5 εκατομμύρια και οι δαπάνες λειτουργίας θα αυξηθούν κατά πολύ. Η προσθήκη της Νέας Πτέρυγας δίνει τη δυνατότητα πρόσθετων υπηρεσιών ως επίσης και σύγχρονων καινοτόμων μεθόδων σχετικά με την αποκατάσταση και αναμένεται να αυξήσει τη δυναμική του μελάθρου ενισχύοντας περαιτέρω τη συνδρομή του σε έναν ζωτική σημασία τομέα της δημόσιας υγείας. Οι εργασίες ανέγερσης της Νέας Πτέρυγας δυναμικότητας 32 κλινών με νέο φυσιοθεραπευτήριο, χημείο, ακτινολογικό και σύγχρονο εξοπλισμό αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Οκτώβριο του 2019. Τα εγγένεια της Δημοτικής Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης Λεμεσού τέλεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης σε μια λαμπρή τελετή. Στην ανακαινισμένη βιβλιοθήκη στεγάζονται οι συλλογές της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λεμεσού καθώς επίσης και οι συλλογές της Βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Με μεγάλη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η τελετή των εγγενείων της Δημοτικής Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης Λεμεσού από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Η οποία ως φορέας γνώσεων και αξιών και ως θεματοφύλακας της πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομιάς αναμένεται να αναδειχθεί για τον τόπο μας σε ένα θεμελιώδη παράγοντα υποστήριξης και ενίσχυσης του πολιτισμού, της παιδείας, της έρευνας, της επιστήμης και της εν γέννη δημιουργικής πνευματικής παραγωγής. Η Λεμεσός, οι δημότες της Λεμεσού, οι φοιτητές του ΔΕΠΑΚ αποκτούν μια ξεχωριστή βιβλιοθήκη. Η τεράστια κληρονομιά της Λεμεσού στον πολιτισμό, τα γράμματα και τις τέχνες στεγάζονται και αξιοποιούνται με τον καλύτερο πλέον δυνατό τρόπο. Επιδεικνύει την αρμονική συνύπαρξη του παλαιού με το καινούριο και τη σύνδεση της ιστορίας με την τεχνολογία και την πληροφορία. Συνιστά μάλιστα πρόσθετη ευτυχή συγκυρία το γεγονός ότι το 2019 συμπληρώνονται 100 χρόνια από την έναρξη των έργων οικοδόμησης του παρόντος κτηρίου. Το Πανεπιστήμιο της πόλης μας συνέβαλε σε αυτό το φέλιμο έργο έχοντας διπλό σκοπό. Πρώτον, να συμβάλλει στην διατήρηση και στην ανάδειξη ενός μοναδικού κτηρίου και δεύτερο, για να προσφέρει στην πόλη μια σύγχρονη δημοτική πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της νέας ψηφιακής εποχής. Στην ανακαινισμένη βιβλιοθήκη στεγάζονται συλλογές της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λεμεσού, καθώς επίσης και οι συλλογές της Βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Την τελετή εγγενείο πλαισίωσαν καλλιτεχνικά η Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού, όπως επίσης και η σοπρανό Ιόλη Μουστερή, ο τενόρος Μάριος Ανδρέου και η Μαρία Λαμπράκη στο πιάνο. Στην εκδήλωση παρέστησαν πέραν του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Χαμπιαούρης, δήμαρχοι, βουλευτές, δημοτικοί σύμβουλοι, οι Βρετανικές Αρχές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, βιβλιοθηκονόμοι καθώς και πλήθος κόσμου. Αθλητική ενημέρωση με τον Πόλη Χαραλάμπους. Πόλη, καλησπέρα και σας ακούμε. Καλη,
Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Αναφέρουμε ότι είναι σε εξέλιξη τα δύο τελευταία παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία. Ο Απόλλωνας φτάνει από τη Δόξα στο ημίχρονο με 1-0 στο Μακάριο. Έβαλε τον γκολ λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημίχρονου η Δόξα με τον Λουίς, με τον Κάρλος. Έναν γκολ όμως που δεν έπρεπε να μετρήσει, γιατί ήταν όταν παρέλαβε την παλιά ο συγκεκριμένος παίκτης, όταν του έγινε η παλιά μάλλον, ήταν σε εμφανή θέση offside, ενώ η φάση ξεκίνησε, υπήρξε φάουλ στο κέντρο του γηπέδου υπέρ του Απόλλωνα που δεν το έδωσε ο διαιτητής του αγώνα. Διπλό λάθος λοιπόν στον γκολ του Απόλλωνα. Η ουσία είναι ότι η Δόξα προηγείται στην έδρα της Λεμεσανής ομάδας με 1-0 με γκολ του Κάρλος, ενώ η ΑΕΚ προηγείται επίσης εκτός έδρας της Ανόρθωσης με 1-0 με γκολ του Τέτε στο 33. Αυτά είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Να αναφέρουμε ότι στην Ομόνοια έχει βγει εδώ και μερικές ώρες ότι περιμένουν στην Κύπρο μέχρι την Τετάρτη τον 53χρονο Νορβηγό Ίγκερ Μπίρτσεν, ένας προπονητής που ήταν στη Ρόζενμπορκ μέχρι πριν μερικούς μήνες, και μάλιστα ότι αν αναλάβει αυτός θα είναι βοηθός του ο Νίκος Ανδρονίκου. Βεβαίως για τον Γκόμεθ θα βασίσει ο Παπασταύρου, αν θα παραμείνει μετά τον αγώνα με τον Αποέλ, γιατί θα είναι στον πάγκο Άγγελ Γκόμεθ και στον εξαναβολής αγώνα της Τετάρτης με τον Αποέλ στο Γασιμπή. Κωνσταντίνε. Πολύ να σε ευχαριστήσουμε, κυρίες και κύριοι. Πριν δούμε τι προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία, να αναφερθούμε σε μια έκτακτη είδηση που κάνει αναφορά για νέο κύμα μεταναστών ανοιχτά του Κάβο Γκρέκο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, της αστυνομίας, πλοιάριο έφτασε στο λιμάνι της Λάρνακας η ώρα 7, ενώ στο πλοιάριο επέβαιναν 12 άντρες, μια γυναίκα και 4 παιδιά, όλοι από την Συρία. Οι μετανάστες οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων. Κυρίες και κύριοι, να δούμε τώρα τι προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 11 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανεληθεί γύρω στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό και τα νότια παράλια, γύρω στους 27 στα υπόλοιπα παράλια και στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί το ένθετο το θέμα της ημέρας με τον συνάδελφο Δημήτρη Σούγλη. Καλεσμένοι στο στούντιο είναι ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ατόμων με Σύνδρομο Down, ο κύριος Ανδρίας Χριστοδούλου, και η κυρία Μαρίνα Γεωργίου, μέλος ομάδας πρωτοβουλίας γονέων για δικαιώματα παιδιών με αναπηρίες, θέμα ειδική εκπαίδευση στα σχολεία. Κυρίες και κύριοι, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.